Έχουμε μαζί μας τον προπονητή της Εθνικής Ανδρών, τον κύριο Λίνο Γαβρίλ. Coach, η προετοιμασία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος συνεχίζεται. Είδαμε αρκετά νέα παιδιά να μπαίνουν στην ομάδα και να έχουν ενεργό ρόλο. Θα ήθελα το δικό σου σχόλιο. Ναι, συνεχίζουμε την προσπάθεια που ξεκίνησε πριν 2 εβδομάδες και 2 μέρες. Θεωρώ ότι πήγαμε αρκετά καλά στο κομμάτι επαναφορά των αθλητών από την περίοδο απραξίας, εισαγωγικά τέλος πάντων. Θεωρώ ότι είμαι ευχαριστημένος από το κλίμα, την προσπάθεια, τη σοβαρότητα που δείχνουν τα παιδιά. Σίγουρα είχαμε κάποιες ατυχίες με κάποιους από τους παίκτες εντελώς σε ανίποπτη φάση, κάποια γονατιά που έφαγε ο Παναγιώτου, ένα πάτημα στο πόδι του συμπαίκτη του, ο Σάιμον Μιχαήλ, που τον αφήνει για λίγες μέρες έξω. Ένα χτύπημα στον Ιάκωβο Παντελή, μικροπράγματα τα οποία δυστυχώς τους αφήνουν δεκαήμερο έξω και χρόνος δεν υπάρχει. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή υπάρχει αρκετός κόσμος, θεωρώ ότι και τα νέα παιδιά προσπαθούν πάρα πολύ. Είναι συνεπείς. Υπάρχει μια συμπεριφορά η οποία προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε και να εξελίξουμε μια νέα κουλτούρα στην εθνική βάση. Πρώτα τη συμπεριφορά και μετά το αγωνιστικό κομμάτι, το οποίο ανταποκρίνονται. Μπαίνουν όλοι στο κλίμα σιγά-σιγά. Αγωνιζόμαστε σε αυτά τα φιλικά με του Λιβάνου, όπου είναι στα πλαίσια της προσπάθειας να μπει σε game shape η ομάδα, δηλαδή σε φυσική κατάσταση αγώνα, που αν δεν παίξεις αγώνα δεν θα έχεις φυσική κατάσταση αγώνα. Γι' αυτό βάλαμε και τα 2 φιλικά με τον Λίβανο, που η Ομοσπονδία κατάφερε εύκολα να μας τα κλείσει και μας κανόνισαν μάλιστα οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας να φύγουμε μεθαύριο, να πάμε στην Ιταλία για ακόμα 2 παιχνίδια. Θεωρώ αυτά τα 4 παιχνίδια αυτής της εβδομάδας θα φέρουν την ομάδα σε μια κατάσταση ικανοποιητική, έτσι ώστε στο παιχνίδι με το Λουξεμβούργο να είμαστε. Αναμένουμε το γήπεδο να είναι γεμάτο στο παιχνίδι με το Λουξεμβούργο. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση από τον κόσμο. Ποιο μήνυμα θα ήθελες να στείλεις στους φίλους της εθνικής ομάδας εν ώψη του παιχνιδιού με το Λουξεμβούργο? Εντάξει, είναι ευχάριστο αυτό που ακούω, Ανδρέα. Είναι και ευχάριστο αυτό που είδαμε και στα παράθυρα, ειδικά το δικό μας παράθυρο που παίξαμε στην Κύπρο με την Πορτογαλία, να μην επαναλαμβανόμαστε, να γινόμαστε γραφικοί κουραστικοί, αλλά οι 5.000 κόσμο έσπρωξαν σε μια ιστορική νίκη την ομάδα. Το ότι θα είμαστε σχετικά άνετοι, γιατί δεν είμαστε σε αγωνιστική περίοδο, σημαίνει ότι θέλουμε αγώθηση από κάπου αλλού. Και σίγουρα ο μόνος που μπορεί να μας βοηθήσει είναι ο κόσμος. Ο κόσμος, οι οικογένειες των παιδιών, οι φίλοι των παιδιών, το περιβάλλον των παιδιών, όπου θεωρώ ότι θα έρθουν πραγματικά να ψυχώσουν την ομάδα, είναι ο μόνος τρόπος να μπορέσουμε να έχουμε την έξτρα όθεση για να παρουσιαστούμε ετοιμοπόλεμοι στο παιχνίδι του Λουξεμβούργου. Θέλουμε μια καθαρή νίκη, έτσι ώστε να έχουμε τις πιθανότητες με βάση τα άλλα αποτελέσματα να περάσουμε στη δεύτερη φάση, που θεωρώ θα είναι μεγάλη επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.